Γεια σου, γεια σου, γεια σου, κεφάλαιο lip gloss, ένα κεφάλαιο μόνα τους, μια κατηγορία μόνα τους, πάρα πολλά χρόνια πριν είχε γίνει ο μεγάλος χαμός τότε με τα Maybelline, τα Watershine, Diamonds, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τότε δούλευα Ομόνια και μετά πήγα Πατησίων και γινόταν της Κακομήρας, τα Hondo Center, όλες τρέχαμε να έχουμε αυτά τα lip gloss, τα γελιστερά, με τα διαμαντάκια και αυτά, μετά λίγο ήρθε η εποχή των matte κραγιών, αλλά χαίρομαι επιτέλους που πάλι ήρθε η ώρα τους και εκτός από lip gloss αγαπημένο που θα σου δείξω από MUA το Aurora που το φοράς με ό,τι κραγιόν και να έχεις από κάτω, δίνει έτσι μια πολύ ωραία γελάδα και είναι από τα λίγα lip gloss εκεί έξω που ρωτάνε τόσο πολύ, ήρθε η επανάσταση, ήρθε κάτι καινούριο. Όσοι με ακολουθούν στο Instagram το είδατε χτες το βράδυ που το παρέλαβα, είναι lip oil. Πραγματικά όμως θέλω να δεις εκτός από τη γελάδα, εκτός από την απίστευτη μυρωδιά και τη γεύση που έχει σαν lip oil, λέγεται lip oil juicy glow λοιπόν, για όσους δεν το ξέρετε, είναι coconut vanilla το άρωμα, το packaging μου θυμίζει έτσι λίγο πιο high-end καταστάσεις. Είναι από Aurora, το αγαπώ. Χτες το βράδυ το έβαλα μαζί σας στο live, στο Instagram, και από χτες το βράδυ μέχρι σήμερα που τα χείλη μου ήταν σκασμένα και τσούζαν πάρα πολύ λόγω του κρύου προφανώς, έτσι. Τα χείλη μου είναι πλέον μαλακά, το αγαπώ, έχει πάρα πολύ ωραία συστατικά μέσα, πάρα πολύ φιλικά για το δέρμα και σου προτείνω αν δεν το έχεις δοκιμάσει να το δοκιμάσεις, εκτός από διάφανο έχει και με αποχρώσεις. Αν όμως είσαι πιο λάτρης του έτσι lip gloss και δεν θέλεις κάτι σε πιο λιπαρή ουσία, το MUA είναι και αυτό φανταστικό. Είτε διαλέξεις αυτό είτε διαλέξεις αυτό, θα μείνεις πάρα πολύ ευχαριστημένη, αν και με τόσο χιόνι που έχει ρίξει, πιστεύω ότι θέλεις και εσύ να δοκιμάσεις κάτι που να έχει πάρα πάρα πολύ υδάτωση και εκτός από γελάδα και διαμαντάκια όπως λέει η κόρη μου ότι έχω στα χείλη μου, θα σου δώσει και πάρα πολύ υδάτωση. Εδώ και εδώ, εδώ και εδώ. Και τα δύο φανταστικά και τα δύο τα αγαπώ, με βάλεις να διαλέξω ποτέ. Φιλιά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου αγαπημένα κραγιόν. Δεν θέλω μόνο 3 λεπτά, θέλω 23, 43, ένα εκατομμύριο τρία μη σου πω, αλλά θα περιοριστώ σε αυτά τα τρία και θα σου δείξω μόνο ένα περίγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιείς με όλα σου τα κραγιόν που έχεις στο σπίτι. Είναι το Sincere από MUA, θα με έχεις δει να το χρησιμοποιώ ένα εκατομμύριο φορές και στο YouTube και στο Instagram, μη γελάς, η κόρη μου γελάει. Πραγματικά το αγαπώ, το έχω τριπλό, το ξύνω, το ξαναξύνω, το ξαναχρησιμοποιώ και πραγματικά, όχι αυτό δεν ακούστηκε πολύ ωραίο, αλλά δεν με νοιάζει, το αγαπώ. Τώρα πάμε στην τάση που ήρθε και μας αναστάτωσε τις ζωές μας, τα υγρά κραγιόν. Είναι από My Matte Lip Ink Matte Liquid Lips Lipstick από Golden Rose το 06. Πραγματικά το αγαπώ, πραγματικά έχει τέλειο, τέλειο, τέλειο χρώμα. Είναι ένα rose mauve που πηγαίνει πραγματικά σε όλους και όλες. Ναδιάκι μου. Το αγαπώ. Είναι στην καθημερινότητά μου τουλάχιστον 2 φορές μέσα στην εβδομάδα, γιατί τις υπόλοιπες στην καρδιά μου έχει κλέψει το MUA, το Matte Lipstick, το χρώμα, περίμενε, το Heartfelt. Το έχεις δει σε πάρα πολλά βίντεο και εδώ και στο YouTube. Είναι ένα nude πραγματικά που θα ταιριάξει επίσης σε όλους και όλες εκεί έξω. Και όταν οι μέρες είναι έτσι κρύες όπως είναι τώρα και θέλω κάτι πιο ενυδατικό και έτσι να θυμηθώ τα παλιά, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο παρελθόν με αυτό το κραγιόν από την Clinique, είναι το αγαπημένο μου 415 Berry Blush, που είναι τόσο όσο το χρώμα του. Δες το. Επίσης μία απόχρωση που θεωρώ θα ταιριάξει σε όλες σας, αλλά εδώ δεν είστε matte. Εδώ είσαστε ενυδάτωση, είσαστε πιο glossy effect και πραγματικά τώρα που το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ με το κρύο, λίγο ένα τσακ είμαι προς τα εκεί. Όχι όμως ότι θα σταματήσω ποτέ να χρησιμοποιώ είτε αυτό είτε αυτό. Ελπίζω να σε βοήθησα και να μην σε μπέρδεψα χειρότερα. Αν έχεις δοκιμάσει κάποιο και εσύ που να είναι έτσι εξαιρετικά η υφή του, η ποιότητά του, να μην ξεραίνει τα χείλη, να μην κολλάει, θα ήθελα να με βοηθήσεις και να το μοιραστείς και εσύ μαζί μας, γιατί sharing is caring. Πάμε να μου γράψετε λοιπόν και εσείς ποια είναι τα αγαπημένα σας, για να δούμε μήπως δοκιμάσω κι εγώ αυτά που εσείς μου έχετε προτείνει. Φιλιά πολλά!